Η θέση δική σας ποια είναι? Έχετε ασκήσει και κριτική για το γεγονός ότι είχαν κλείσει, είχαν σταματήσει να λειτουργούν και οι ελληνικές μονάδες, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Έχουμε τοποθετηθεί και επίσημα στη Βουλή ότι είμαστε εναντίον της απολιγνητοποίησης, εναντίον της εγκατάληψης ενός σημαντικότατου ορυκτού πόρου που εξασφαλίζει ένα μεγάλο κομμάτι από τις ενεργειακές ανάγκες του ελληνικού λαού και την καταφυγή του ελληνικού κράτους σε ένα άλλο ορυκτό πόρο, γιατί τέτοιο είναι το φυσικό αέριο. Είναι ορυκτός πόρος, είναι υδρογονάνθρακας. Και σε μια αβέβαιη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αβέβαιη ως προς την ποσότητα εννοώ, σε σχέση με τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δεν μπορούν βεβαίως να εξασφαλίσουν και δεν μπορεί να στηριχτεί κανείς αποκλειστικά μόνο σε αυτές. Έχουμε πει για την η πρότασή μας συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και όλων των πηγών ενέργειας μηδενιάς εξαιρουμένης και των υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Αλλά στο ζήτημα που αντιμετωπίζει τώρα ο κόσμος, ο λαός μας, το ζήτημα της ακρίβειας δηλαδή, έχουμε κάνει πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Και αυτές είναι οι εξής. Πρώτα-πρώτα, η κατάργηση, η άμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, που δεν είναι τίποτε άλλο για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, από την εξασφάλιση, την εγγύηση, την κατοχήρωση των κερδών των μεγαλεμπόρων της ηλεκτρικής ενέργειας, περί αυτού πρόκειται, μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο σύστησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και διατηρεί βεβαίως και επαυξάνει η Νέα Δημοκρατία, η κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια, να μην το ξεχνάμε, και στα καύσιμα, και βεβαίως οι αυξήσεις στους μισθούς. Αυτή τη στιγμή είναι τα μόνα μέτρα, αυτά τα τρία είναι τα μόνα μέτρα τα οποία μπορούν να απαντήσουν στο πρόβλημα. Όμως, θαρώ πως η ατμόσφαιρα, κύριε Κοταρίδη και κύριε Πιταρά, έχει ηλεκτριστεί αρκετά από χτες με τα όσα συνέβησαν στην Ελληνική Βουλή και ελπίζω να... Θα το σχολιάσουμε, ναι, φυσικά, εννοείται, ναι. Κύριε Κοταρίδη, υπάρχουν πολύ βαριές ευθύνες και σε όσους στήσανε τη χτεσινή προκλητική και προσβλητική για τον ελληνικό λαό φιέστα χθες στη Βουλή, αλλά και σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν. Και το παρόν έδωσαν στη χτεσινή αυτή φιέστα όλα τα κόμματα του Ανατολικού Τόξου. Από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25. Και τι είδαμε χτες σε απευθείας μετάδοση? Δεν είδαμε μονάχα το ξέπλυμα της αντιδραστικής κυβέρνησης του Κιέβου. Και εδώ ας σημειώσουμε ότι το απόγευμα, όταν μίλησε ο Ζελένσκι στην Κυπριακή Βουλή, δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη για την τουρκική εισβολή και για την ανοιχτή πληγή του Κυπριακού. Και είδαμε και ακόμα χειρότερα Έλληνες βουλευτές να χειροκροτούν, να σπάνε τα χέρια τους, χειροκροτώντας τα ναζιστικά τάγματα του Αζόφ, τα οποία ναζιστικά τάγματα του Αζόφ συνόδευαν τον πρόεδρο Ζελένσκι χτες στην παρουσία του στην Ελληνική Βουλή. Γιατί και οι δύο ήταν εκπρόσωποι. Χειροκροτήσαμε την αντίσταση του ουκρανικού λαού και τον πρόεδρο που ηγείται. Κύριε Γελέτση, ακούστε, ο στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να καλλιεργηθεί το έδαφος στις λαϊκές συνειδήσεις για να εμπλακεί ακόμα περισσότερο η χώρα μας σε αυτόν τον βρώμικο υπεριαλιστικό πόλεμο. Και όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει τον ανήξερο και συμπεριφέρεται ως εκείνον τον απατημένο, ξέρετε, σύζυγο. Τι δεν ξέρανε δηλαδή εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι? Ξέραμε ότι θα έπρεπε τώρα να ανακαλύψουν τις σχέσεις του τάγματος του Αζόφ. Τι εννοείτε, κύριε Δελή, με τον Ζελένσκι? Λοιπόν, από το 2014 Δελή, μια τελεία, δεν έχουμε χρόνο, ναζιστικές συμμορίες σκορπούν τον τρόμο και το θάνατο στον ουκρανικό λαό. Από τότε έχουν κάνει κόλαση τη ζωή των Ελλήνων ομογενών. Δεν ξέρατε ότι είναι επίσημα ενταγμένες στις κρατικές δομές της Ουκρανίας? Δεν ξέρατε ότι τους παρασημοφόρησε προχθές ο Ζελένσκι και πήγατε και μουστρωθήκατε στα έδρανα και χειροκροτήσατε? Είναι πλήρης η δικαίωση, κύριε Κοταρίδη, της τάσης του Καβρίου. Είμαστε στα έδρανα και στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό από την επίθεση που δέχεται, αν δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Με τη στάση του χτες το κόμμα μας, το ΚΚΕ, υπερασπίστηκε και την τιμή και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού.